καλή εβδομάδα, να αναφερθείτε και σε φόνους αστυνομικών, κύριε Δημητρόπουλο. Ναι, στο τέλος θα γίνει και αυτό. Γιατί φοβάστε να το πείτε? Ναι, θα γίνει και αυτό στο τέλος. Μα εγώ το έχω πει πολλές φορές. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα κάνουμε ομάδες αυτοκτονίας για 30 ευρώ. Όποιος αστυνομικός θέλει θα μπαίνει δόλωμα. Και μετά θα βγάζουμε εντάλματα σύλληψης. Απλά θα αλλάζει το ποινικό αδίκημα. Θα το ονομάζουμε για ανθρωποκτονία. Τώρα, πριν πεις το αυτό που θέλει να πει για τα χθεσινά, εγώ έκανα μια ερώτηση στην αστυνομία, στο γραφείο τύπου, όσον αφορά με βάση την ανακοίνωση τη δικιά σας και τις προχειρότητες και τους αεραστεχνισμούς. Και μου είπαν, μου απάντησαν ότι η αστυνομία πάντα λειτουργεί βάσει οργανωμένου σχεδίου ανάλογα με την ανάγκη και την ανάγκη δράση, προκειμένου να καταστήλει μια οχλαγωγία. Τελικά φαίνεται χθες δεν πήγαιναν τα πράγματα έτσι. Κύριε Δημητρόπουλε, υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, το οποίο είναι με μεγάλη στεναχώρια, πιστέψτε με, που χρειάζεται να σχολιάσουμε ή να μπούμε σε λεπτομέρειες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ξέρουμε πολλά, γνωρίζουμε πολλά, γιατί δεκάδες αστυνομικοί στις βάσεις που βρίσκονται στα επεισόδια επικοινωνούν μαζί μας. Απλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ελπίζω να ενημέρωσαν τον αρχηγό και τον υπαρχηγό για το αν έκαναν σύσκεψη όλοι οι εμπλεκόμενοι την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Ελπίζω να ενημέρωσαν τον αρχηγό και τον υπαρχηγό και τους βοηθούς αρχηγούς, εάν το 70% των συναδέλφων που βρίσκονταν στο σημείο της επιχείρησης ήταν δόκιμοι αστυφύλακες της Ακαδημίας. Ελπίζω να ενημέρωσαν τον αρχηγό και τον υπαρχηγό και τους βοηθούς αρχηγούς, εάν υπήρχε πληροφορία για τους οπαδούς που έρχονταν από Λευκοσία με το λεωφορείο. Ναι. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για να μην εκθέσω περισσότερα πράγματα. Ένα μόνο πράγμα, κύριε Δημητρόπουλε, και θέλω να το καταστήσω σαφές. Δεν πρόκειται εμείς να κάνουμε τη δουλειά άλλων. Είναι η δουλειά άλλων να τα κάνουν αυτά. Οι συναδέλφοι μου όμως που πάνε δουλειά πάνε για 30 ευρώ και θέλουν να επιστρέψουν στις οικογένειες τους. Και οι πολίτες περιμένουν από εμάς να είμαστε εκεί οργανωμένοι, δυνατοί, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Ναι, ξέρεις, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να είναι σάκος του μπόξ ο κάθε αστυνομικός. Δεν γίνεται αυτό. Όχι μόνο σάκος του μπόξ, και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Άλλον ο βαθμός επικινδυνότητας του επαγγέλματος και άλλο ο θανάσιμος τραυματισμός λόγω αυτού του είδους της οργάνωσης που αρχίζουμε πλέον να κοιτάζουμε και άλλα πράγματα. Όπως κύριε Δημητρόπουλε, και θα το πω. Οι συλλήψεις. Για να κάνει σύλληψη, επειδή ακούω και τον κόσμο και τους πολίτες και επειδή ακούω και τα παράπονα, για να κάνει σύλληψεις πρέπει να νιώθεις και δυνατός ποσοτικά και δυνατός απέναντι στον όχλο. Για να μπορέσεις να προβείς σε συλλήψεις. Και όταν λέω δυνατός, θέλεις ποσότητα. Θέλεις οργάνωση. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο. Περιμένουμε να βγει και κάποιος να στηρίξει αυτούς τους απλούς αστυνομικούς της βάσης και να μας πει: κύριοι, είμαστε δίπλα σας. Προχωράτε. Ναι. Πότε μας το είπαν τελευταία φορά αυτό? Εάν, κύριε Δημητρόπουλε, περιμένουν ότι οι αστυνομικές διευθύνσεις, οι οποίες είναι πλέον κουτσουρωμένες σε προσωπικό, η ΜΑΤ είναι κουτσουρωμένη σε προσωπικό, το λέω και το τονίζω, πρέπει να δουν τι να κάνουν να ενισχύσουν τις αστυνομικές διευθύνσεις. Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Δεν μπορεί να βγαίνει να φυρμάνει. Ξέρετε, θέλουμε 80 άτομα στη Λεμεσό και η αστυνομική διεύθυνση να έχει εν υπηρεσία 40 και να μην μπορεί να φέρει εις πέρας μια επιχείρηση την οποία χρειάζεται σε άτομα. Mm. Πρέπει επιτέλους κάποιοι να καταλάβουν ότι δεν είναι στις σχόλες. Είναι στο έδαφος, στο πεδίο, εκεί. Όποιος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, ο Νίκος ο Λογιστής δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο γραφείο επιχείρηση. Αυτός που μπορεί, αυτός που έχει τα φόντα, αυτός που πρέπει, θα πρέπει να βρίσκεται εκεί να μπορεί να αντεπεξέρχεται σε αυτές τις καταστάσεις. Σωστό. Κρέμονται ζωές. Σωστό. Κύριε Δημητρόπουλε, δεν ξέρω αν έχω... Μ' ακούτε, κύριε Δημητρόπουλε? Ναι, βέβαια, σας ακούω, βέβαια. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα μείνω ως εδώ για αυτά που γνωρίζουμε και αυτά που ξέρουμε στα συντεχνία. Λέμε μόνο ένα πράγμα. Συναδέλφοι πλέον σε βωμούς, αγάλματα και τρισάγια δεν θέλουμε. Εξαιτίας δαθαλμένων χειρισμών. Για αν κάποιος συνάδελφος απέζει στο βωμό του επαγγέλματος, γιατί το άξιζε, γιατί έκανε την πράξη θαραλέα, γιατί έκανε υπέρβαση καθήκοντος, αυτό είναι ένα. Συναδέλφους όμως, ξέρεις κύριε Δημητρόπουλε, είχαμε συνάδελφο στο νοσοκομείο, είχαμε ένα άλλο συνάδελφο που υπήρξε τόσα πολλά χτυπήματα επάνω του. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί δεν θέλω πλέον να δούμε και τι θα κάνουμε με αυτή τη συζήτηση με τους συντέλεσμους φιλάθλων. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Όταν ξανανοίξει η Βουλή, πρέπει κάποιοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες και πλέον να τροποποιήσουμε κάποιους νόμους
τους επικεφαλείς αυτών των συνδεσμών. Όταν υπάρχουν οργανωμένες μεταβάσεις κάπου, πρέπει να υπάρχουν ποινικές ευθύνες για κάποιους επικεφαλείς τους, εάν αποδειχθεί ότι οργανωμένα οι συνδέσμοι τους δημιούργησαν κάτι για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Μάλιστα. Πρέπει επιτέλους κάποιοι να καταλάβουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τρομερή επικινδυνότητα όσον αφορά την παραβατικότητα με αυτούς τους κυρίους και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, εμείς, Νίκο μου, μια κουβέντα. Ναι. Ναι. Θέλω μια κουβέντα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ως ισότητα, ως συντεχνία, θα πάρετε μέρος στην απεργία της 26ης στην τρίωρη στάση εργασίας για την ΑΤΑ. Α, κύριε Δημητρόπουλε, αυτό η ισότητα το φώναζε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εμείς λέγαμε για την ΑΤΑ, εμείς λέγαμε το τι έπρεπε να γίνει. Ξέρετε, τότε κάποιοι εργατοπατέρες δεν βγαίνουν μπροστά. Δεν βγαίνουν μπροστά γιατί ο προϋπολογισμός για τις χορηγίες των συντεχνιών ακόμη δεν είχε ψηφιστεί, ακόμη δεν είχε περάσει, ναι, για το 23. Θυμηθήκαμε τώρα να πούμε στους εργαζόμενους το Γενάρη του 23 να βγούμε να παλέψουμε για την ΑΤΑ του 23. Όχι, κύριε Δημητρόπουλε. Όποιος θέλει μέλος της ισότητας είναι ελεύθερος να συμμετάσχει. Εμείς τα φωνάζαμε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εμείς λέγαμε τη ΣΟΕΦ και του ΚΕΔΕ ότι έπρεπε τότε να βγούμε απέναντί τους, γιατί αυτοί οι κύριοι που χρωστάνε 2,5 δισεκατομμύρια φόρους δεν πληρώνουν τίποτα, αλλά για τον εργαζόμενο. Η ΑΤΑ που θέλουμε αύξηση ισοδυναμεί με 5 γάλατα και 5 ψωμιά το μήνα. Μάλιστα. Αυτό μας έλεγαν και το ΚΕΟΕΦ ότι δεν μας αξίζει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι αργά. Είναι αργά, δεν υπάρχει βουλή. Είμαστε σε εκλογές, είναι αργά. Εμείς κάνουμε τις πράξεις και αυτά που λέμε όταν πρέπει να γίνουν. Όταν Μάλιστα. πρέπει να αλλάξουν οι αριθμοί. Για το Θεαθήνε, κύριε Δημητρόπουλε, δεν κάνουμε τίποτε σαν ισότητα. Ευχαριστώ, Νικολοϊζίδη, για ακόμη μια φορά. Καλή συνέχεια να έχεις. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι,